Σχετικός, υπερθετικός και απόλυτος υπερθετικός. Θα μιλήσουμε σε αυτό το μάθημα για τα παραθετικά των επιθέτων και πιο συγκεκριμένα για τον σχετικό υπερθετικό και τον απόλυτο υπερθετικό που δεν είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο βίντεο μάθημα. Καταρχήν, οι βαθμοί των επιθέτων είναι τρεις: ο θετικός, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός. Έχουμε μιλήσει για αυτούς τους βαθμούς των επιθέτων σε προηγούμενο βίντεο που αναφερόταν στην ύλη της τρίτης δημοτικού. Οι βαθμοί των επιθέτων: θετικός, συγκριτικός και υπερθετικός. Τώρα, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός αποτελούν τα παραθετικά των επιθέτων. Άμα ακούς την έκφραση ποια είναι τα παραθετικά του επιθέτου, τα παραθετικά είναι δύο: ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός. Ο θετικός δεν ανήκει στα παραθετικά. Τρεις βαθμοί λοιπόν: ο θετικός, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός, και τα παραθετικά, όπως αλλιώς τα λέμε των επιθέτων, ο συγκριτικός και ο υπερθετικός βαθμός. Όλα αυτά τα είδαμε σε προηγούμενο βίντεο μάθημα. Αυτό που θα δούμε παραπάνω τώρα στην Τετάρτη Δημοτικού είναι ο σχετικός υπερθετικός και ο απόλυτος υπερθετικός. Δηλαδή, ότι ο υπερθετικός βαθμός μπορεί να χωριστεί σε δύο κατηγορίες, έχει δύο μορφές: τον σχετικό υπερθετικό και τον απόλυτο υπερθετικό. Για να δούμε ποιος είναι ο σχετικός και ποιος απόλυτος, ο απόλυτος υπερθετικός. Ο σχετικός υπερθετικός δηλώνει ότι το ουσιαστικό έχει μια ιδιότητα σε μεγαλύτερο βαθμό συγκρινόμενο με πολλά όμοιά του. Παραδείγματος χάρη, ο Γιάννης είναι ο εξυπνότερος της τάξης. Συγκρίνουμε τώρα τον Γιάννη όχι με έναν άλλον μαθητή, να πούμε ο Γιάννης είναι εξυπνότερος από τον Γιώργο, αλλά με πολλούς όμοιους του, και λέμε ότι είναι ο εξυπνότερος μιας ομάδας, παραδείγματος χάρη της τάξης. Αυτός είναι ο σχετικός υπερθετικός. Δηλώνει σύγκριση με μια ομάδα και υπεροχή του ουσιαστικού. Σχηματίζεται βάζοντας μπροστά από το συγκριτικό βαθμό το άρθρο «ο» ή «το». Εύκολα δηλαδή σχηματίζεται ο σχετικός υπερθετικός. Τι κάνουμε; Βρίσκουμε τον συγκριτικό βαθμό «ωραιότερος» και βάζουμε μπροστά το «ο». «Ο ωραιότερος» ή αν είναι περιφραστικός ο συγκριτικό βαθμός, παραδείγματος χάρη «πιο ωραίος», βάζουμε πάλι το «ο» μπροστά. «Ο πιο ωραίος», «ο ωραιότερος πίνακας της έκθεσης» ή «ο πιο ωραίος πίνακας της έκθεσης». Υπάρχει μια ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό, σε σύγκριση πάντα με μία άλλη ομάδα ομοίων ουσιαστικών. Τώρα, ο απόλυτος υπερθετικός δηλώνει το ουσιαστικό έχει μία ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό, χωρίς όμως να γίνεται σύγκριση με τα ομοιά του. Εδώ πέρα δηλώνουμε ότι απλά το επίθετο, το ουσιαστικό, συγγνώμη, έχει μία ιδιότητα σε μεγάλο βαθμό, χωρίς καθόλου να το συγκρίνουμε. Και σχηματίζεται μονολεκτικά με τις καταλήξεις ότατος, ότατη, ότατο, ή ήτατος, ήτατη, ήτατο, ή έστατος, έστατη, έστατο. Με λίγα λόγια, σε τάτος, τάτη, τάτο. Μονολεκτικά. Παραδείγματος χάρη, ωραιότατος, ωραιότατη, ωραιότατο, ή βαρύτατος, βαρύτατη, βαρύτατο, ή υγιέστατος, υγιέστατη, υγιέστατο, μονολεκτικά, χωρίς σύγκριση. Και επίσης ο απόλυτος υπερθετικός μπορεί να σχηματιστεί και περιφραστικά, βάζοντας μπροστά από τον θετικό βαθμό το επίρρημα πολύ, πάρα πολύ, πολύ πολύ. Δηλαδή, ωραίος ο θετικός βαθμός, πολύ ωραίος, ή πολύ πολύ ωραίος, ή πάρα πολύ ωραίος. Αυτός είναι ο
περιφραστικός σχηματισμός του απόλυτου υπερθετικού βαθμού. Να δούμε τώρα και να τα καταλάβουμε καλύτερα με μία άσκηση. Να σχηματίσεις τον σχετικό υπερθετικό και τον απόλυτο υπερθετικό των πιο κάτω επιθέτων. Έχουμε εδώ σε αυτή τη στήλη τον θετικό βαθμό. Σε αυτή τη διπλανή στήλη θα βάλουμε τον σχετικό υπερθετικό και στην τρίτη τον απόλυτο υπερθετικό. Ωραίος! Θα σκεφτούμε πώς γίνεται στο συγκριτικό βαθμό. Ωραιότερος μονολεκτικά ή πιο ωραίος περιφραστικά. Αυτός ήταν ο σχηματισμός του συγκριτικού. Τώρα απλά θα βάλουμε μπροστά το άρθρο «ο». Ο ωραιότερος ή ο πιο ωραίος σχετικός υπερθετικός, απόλυτος υπερθετικός, ωραιότατος ή πολύ ωραίος ή πάρα πολύ ωραίος ή πολύ πολύ ωραίος. Ο ωραιότερος, ο πιο ωραίος είναι σχετικός υπερθετικός και ο απόλυτος υπερθετικός, ωραιότατος, πολύ ωραίος, έξυπνος. Λέγε πριν από μένα. Ο εξυπνότερος ή ο πιο έξυπνος, απόλυτος υπερθετικός, εξυπνότατος, πάρα πολύ έξυπνος. Ο θετικός βαθμός έξυπνος με μπροστά το πάρα πολύ έξυπνος. Υγιής. Ο υγιέστερος, ο πιο υγιής, απόλυτος υπερθετικός, υγιέστατος, πολύ πολύ υγιής. Βαρύς, ο βαρύτερος, ο πιο βαρύς, όπως είναι ο συγκριτικός, δηλαδή με ένα ο μπροστά, και απόλυτος υπερθετικός, βαρύτατος, πολύ βαρύς. Ακριβώς. Πιστεύω να τα λες πριν από μένα. Ο ακριβότερος, ο πιο ακριβός είναι ο σχετικός υπερθετικός και ο απόλυτος υπερθετικός, ακριβότατος, πάρα πολύ ακριβώς. Λαμπρός, σχετικός υπερθετικός, ο λαμπρότερος, ο πιο λαμπρός είναι ο σχετικός υπερθετικός και ο απόλυτος υπερθετικός, λαμπρότατος ή πολύ λαμπρός. Και ένα τελευταίο, πλούσιος, σχετικός υπερθετικός,
Ο πλουσιότερος ή ο πιο πλούσιος περιφραστικά, μάλλον και τα δύο είναι περιφραστικά, και απόλυτος υπερθετικός μονολεκτικά, πλουσιότατος και περιφραστικά πάρα πολύ πλούσιος. Πιστεύω να κατάλαβες πώς σχηματίζεται ο σχετικός υπερθετικός πάρα πολύ εύκολα, όπως ο συγκριτικός βάζοντας μπροστά το «ο» και πώς ο απόλυτος υπερθετικός με την κατάληξη «τάτος» ή τον θετικό βαθμό και μπροστά το επίρρημα «πολύ», «πάρα πολύ» ή «πολύ πολύ». Θα πούμε περισσότερα σε κάποιο άλλο βίντεο. Γεια σου!